Νομίζω ότι έχω καούρα. Μήπως παραέφαγα. Νιώθω κάψιμο στο στήθος, πόνο στο στομάχι, φούσκωμα, ρεψίματα, δυσπεψία. Αυτά είναι τα συμπτώματα. Και τώρα τι θα κάνουμε, θα μείνουμε με αυτά? Όχι βέβαια, σου έχω λύσεις. Πρώτα, θα σου καταρρύψω ένα μύθο. Τα αναψυκτικά δεν βοηθούν στην καούρα. Γιατί πολύ απλά χαλαρώνουν τον ισοφαγικό σφυγκτήρα και διευκολύνουν την παλινδρόμηση. Ούτε το αλκοόλ βοηθάει, ούτε το κάπνισμα βοηθάει, η καούρα θα χειροτερέψει. Δες τώρα μερικές συμβουλές που σου έχω ξεχωρίσει για να ανακουφιστείς. Σήκωσε το σώμα σου όρθιος, χωρίς να καμπουριάζεις, χαλάρωσε τα ρούχα σου, να είσαι άνετα, να μην σε πιέζουν και βγες και κάνε μια μικρή βόλτα. Όχι τρέξιμο. Πράγματι, όπως έλεγαν οι παλιοί, βοηθάει να κατέβει το φαγητό. Δοκίμασε ένα τσάι με τζίντζερ ή τσάι γλυκόριζας ή πιες ένα ρόφημα χαμομηλιού που χαλαρώνει τον οργανισμό και εξορροπεί τα όξια του στομάχου. Σε θερμοκρασία δωματίου, ούτε πολύ κρύο, ούτε πολύ ζεστό. Πολλές μελέτες τώρα δείχνουν ότι το άπαχο γάλα μπορεί να σε βοηθήσει, καθώς οι πρωτεΐνες και το ασβέστιο που περιέχει βελτιώνουν τα συμπτώματα. Προσοχή, θέλουμε άπαχο γάλα. Ψάξε στο σπίτι αν έχεις μαγειρική σόδα. Πάρε ένα μικρό κουταλάκι του γλυκού σε ένα ποτήρι νερό και πιες το αργά. Γουλίτσα γουλίτσα. Η σόδα έχει βασικό pH, το στομάχι παράγει οξέα, εξουδετέρωση, ανακούφιση. Τρία πράγματα που πρέπει να προσέξεις με τη μαγειρική σόδα είναι τα εξής. 1. Προσοχή στη δόση. Πιες, όπως είπαμε, ένα μικρό κουταλάκι του γλυκού, μην βάλεις παραπάνω. 2. Η σόδα δεν είναι για χρόνια χρήση, δεν είναι για χρόνια θεραπεία, αλλά αποτελεί μια λύση εκτάκτου ανάγκης για να έχεις ένα γρήγορο αποτέλεσμα. 3. Μην τη δοκιμάσεις αν είσαι απλά χορτάτος. Πιθανώς να σου δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Πάρα πολύ καλή εναλλακτική προσέγγιση τώρα είναι η φυσική μας τύχα χείου, που έχει χαρακτηριστεί πλέον επίσημα ως ένα εξαιρετικό φάρμακο για την δυσπεψία. Μπορείς να τη βρεις σαν συμπλήρωμα διατροφής στο φαρμακείο σε διάφορες μορφές. Τέλος, θέλω να μιλήσουμε για τα φάρμακα. Τα αντιόξινα είναι μια εξαιρετική επιλογή που δρούν γρήγορα στο σύμπτωμα και ανακουφίζουν πάρα πολύ, καθώς πολύ απλά εξουδετερώνουν το οξύ του στομάχου. Έχουν ένα πάρα πολύ καλό προφίλ και είναι γενικά ασφαλή. Σου προτείνω να τα πάρεις στο σύμπτωμα και όχι προληπτικά. Με παρουσία φαγητού θα σου προσφέρουν ανακούφιση μέχρι 3 ώρες. Τώρα τα μασόμενα δισκία είναι η πιο συχνή μορφή που θα βρεις στο φαρμακείο. Σαν μικρή συμβουλή, άσε το δισκείο να διαλυθεί τελείως στο στόμα, μην το καταπιείς νωρίτερα. Πιες αμέσως μετά ένα γεμάτο ποτήρι νερό, αργά-αργά, όπως είπαμε, γουλίτσα-γουλίτσα. Είδαμε το χαμομήλι, είδαμε το τζίντζερ, μιλήσαμε για τη γλυκόριζα, για τη σόδα, το άπαχο γάλα, τη μαστίχα χείου και τα αντιόξινα φάρμακα. Εύχομαι να ανακουφίστηκες και μην ξεχνάς να φροντίζεις το στομάχι σου για να σε φροντίζει και αυτό.